Και να συνοψίσω πριν πάτε στη συζήτηση. Μάλιστα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει έρευνες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν πρέπει να στρατικοποιεί τα νησιά στο Αιγαίο, λέει ο Γκιουλέρ, γιατί αλλιώς θα πάρει μέτρα η Τουρκία. Δεν πρέπει οι Αμερικανοί να είναι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί και αυτό θεωρείται μια απειλή. Έτσι. Η Τουρκία πρέπει να εξοπλίζεται, να πάρει και F-16 και Eurofighter. Και να χρησιμοποιήσει και το βασικό ανώνυμο. Η Τουρκία εμπόδισε την Ελλάδα για τις διπλωματικές οδούς και όχι μόνο, και στο πεδίο, όπως λέει ο κύριος. Και ναυτικό. Και ναυτικό. Ακριβώς. Και στο πεδίο. Και στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και στο Αιγαίο. Να για πάμε, παιδιά, να τα θέσουμε εδώ στον κύριο Χατζηβασιλείου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας διεθνών θεμάτων και καθηγητής. Καλημέρα. Καλημέρα. Δύσκολη μέρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Ψυχραιμία οπωσδήποτε. Προφανώς. Αλλά εδώ οι Τούρκοι ξαναθέτουν θέμα έρευνών στο Αιγαίο, στρατηγικοποίηση των νησιών. Από μας εμπόδισαν. Αλεξανδρούπολη. Οπλικά συστήματα ξανά λέμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λέμε και στους Αμερικανούς, δεν ξέρεις εσύ, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Τι έχουμε εδώ τώρα. Τι συμβαίνει. Κοιτάξτε. Κόντρα σε ένα κλίμα που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Και σε μια συνάντηση που έχουμε μπροστά μας των δύο ηγετών. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, κανείς στην Ελλάδα δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι η Τουρκία θα αλλάξει εύκολα θέσεις επειδή μιλάμε. Αυτός είναι ο στόχος, να βρούμε μια συνισταμένη. Αλλά απέχουμε πολύ από το στόχο. Διαφορετικά, θα είχαμε συμφωνήσει και σε ένα πλαίσιο για τη διμερή μας διαφορά, κάτι το οποίο δεν έγινε εφικτό στη συνάντηση των κυρίων Γραβιτέτη και Φιντάν πριν από μερικές εβδομάδες. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Η Τουρκία έχει αυτές τις θέσεις. Το γνωρίζουμε και αυτό είναι σαφές. Ταυτόχρονα, η κριτική η οποία δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα από διάφορους εδώ για τα ελληνοτουρκικά είναι τίποτα μπροστά σε όσα καταλογίζουν στον Ερντογάν. Η αντίστοιχη στην Τουρκία. Ναι. Η πατριδοκαπηλεία δυστυχώς ανθεί παντού, κύριοι. Και στην Ελλάδα και στην αυτό Τουρκία και σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ότι, ότι κατηγορείται. Μπορεί από... να έχει εσωτερική διάσταση όλο αυτό. Έχει σίγουρα και εσωτερική. Από τη μία σας λέω, οι θέσεις είναι σαφείς και δεν αλλάζουν οι τουρκικές εύκολα. Το γνωρίζουμε αυτό και τις θυμίζουν. Αλλά από την άλλη, αυτά τα οποία ακούει ο Ερντογάν από δημοσιογράφους, από κόμματα της αντιπολίτευσης και από αναλυτές καθημερινά είναι πολλαπλάσια από όσα. Δεχόμαστε κριτική εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έτσι όπως το έχει πει το ρεπορτάζ και το έχει περιγράψει ο Μανώλης, εγώ έχω ένα ερώτημα σήμερα. Ένα έχω. Αναγνωρίσαμε τουρκική φαλοκρηπίδα στην Κάσο και στην Καρπαθό. Όχι βέβαια. Μας εμπόδισαν στο πεδίο να κάνουμε έρευνες και φύγαμε. Επίσης όχι βέβαια. Ζήτησε άδεια το ιταλικό πλοίο από τις τουρκικές αρχές για να ποντίσει το καλώδιο. Τρία όχι, κύριε Παυλόπουλο. Είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Θα σε εξηγήσω αμέσως. Διότι και στα τρία λέει ναι ο Γκιουλέρ. Πρώτα απ' όλα. Ο Γκιουλέρ περιγράφει ότι μας εμπόδισαν να κάνουμε έρευνες στις δύο περιοχές, Κάσο και Κάρπαθο. Στο πεδίο λέει, πέρα από τη διπλωματική οδό. Ένα. Και δύο. Παρεμβαίνω, ναι, συγγνώμη, ναι, Άκη, συγγνώμη. Το δύο υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχείρησε να κάνει και στο Αιγαίο, πέραν της Κάσου, εκεί Ανατολική Μεσόγειος και Αιγαίο μπορεί να πεις, αλλά και στο Αιγαίο και για πόντιση καλωδίων εκείνο το ζήτημα και εμποδίστηκε γιατί παραβίασε το πρακτικό της Βέρνης, υποστηρίζει. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μάλιστα. Και ότι το ιταλικό πλοίο ζήτησε άδεια και έλαβε. Και έλαβε αναγνωρίζοντας την τουρκική κυριαρχία στην περιοχή. Αυτά είναι τρία πολύ σοβαρά πράγματα. Είναι απολύτως ανακριβείς οι ισχυρισμοί του κυρίου Γκιουλέρ και τα ζητήματα αυτά και τα παίρνουμε τη σειρά. Σε ό,τι αφορά τα νησιά, διότι αναφέρθηκε στην υποχρέωση δήθεν της Ελλάδας να μην διατηρεί δυνάμεις εκεί, αυτό δεν προβλέπεται πουθενά από τις συνθήκες. Ό,τι απειλείται, θωρακίζεται, κύριοι. Και αυτό η Ελλάδα το έκανε και συνεχίζει να το κάνει με πρόγραμμα και με σχέδιο. Μάλιστα. Αν δεν αρέσει την Τουρκία, είναι δικό της ζήτημα. Παρατήρηση δεύτερη. Θυμήθηκε ο κύριος Γκιουλέρ το πρωτόκολλο της Βέρνης που είχε υπογραφεί από τους Καραμανλή και Ντεμιρέλ το 1976. Τι λέει το πρωτόκολλο εκείνο? Ότι οι δύο χώρες θα αποφύγουν κινήσεις προκλητικές πέραν των χωρικών τους υδάτων, μέχρι να συμφωνηθεί η φαλοκρηπίδα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και έρχομαι και λέω το εξής. Το διεθνές δίκαιο σήμερα επιτρέπει ελεύθερα τις εργασίες για κατασκευή έργων υποδομής, όπως είναι το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, το οποίο πάμε να στήσουμε. Θεωρητικά, λοιπόν, η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο και κανέναν ρόλο να ερωτηθεί για το τι θα κάνει οποιαδήποτε χώρα σε ενέργο υποδομής. Στο διάλογο μας αλλάζει θα κάτι. Θα πω με σαφήνεια, κύριε Οικονόμου, επιτρέψτε μου. Η Ελλάδα δεν ζήτησε άδεια για το καλώδιο,
ούτε θα ζητήσει άδεια για το καλώδιο. Άρα συνεχίζουμε με τη δουλειά μας. Ο σχεδιασμός είναι κανονικά και σας παραπέμπω, εάν κάποιοι αμφισβητούν από την αντιπολίτευση, όσα λέμε εμείς οι κυβερνητικοί βουλευτές, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση της ιταλικής εταιρείας που κατέχει το πλοίο των πλοιοκτητών, η οποία ξεκάθαρα είπε ότι ο σχεδιασμός που είχαμε από την αρχή ολοκληρώθηκε, δεν έγινε κανένα πρόβλημα πολίτης, κανένα εμπόδιο δεν ετέθη και όλα τελείωσαν όπως είχε προγραμματιστεί. Κλείνουμε εδώ. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα ψυχραιμία. Κλείνουμε εδώ, κύριε Χατζηβασιλείου, συγγνώμη. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό. Γιατί είστε γνώστης των πραγμάτων και έχει σημασία. Τρέχουμε γιατί έχουμε και άλλες εξελίξεις.